Για πάλι από μένα, είμαι ο Unboxing Specialist και μου αρέσουν τα RGB. Eyes in the sky, gazing far into the night. Και τα λέει. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Αλλά σε αυτό το βίντεο θα δούμε το ταβάνι. Baby, won't you let the light shine through for you. Και σε αυτό το σημείο θα σου δείξω τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε αυτό το εφέ. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Άλλοι βάζουν χαρτί από πάνω, τέλος πάντων στο ταβάνι, για να κολλήσουν εκεί τα πράγματα. Άλλοι έχουν γυψοσανίδες, δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εγώ έχω πάρει αυτά εδώ τα πράγματα. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε τι περίσεψε ή τι δεν έφτασε. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτή η εξτρά 3M διπλή όψεως κολλητική ταινία, σε περίπτωση που η λεντοτενία δεν θα κολλήσει κατευθείαν στο σαγρέ ταβάνι μου. Το ταβάνι μου είναι αυτό το πιτσιλωτό, το περίεργο με το τσιμέντο. Οπότε εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα κολλήσει τελείως η λεντοτενία ή θα χρειαστεί κάτι. Πήρα αυτό για μια έξτρα βοήθεια στην περίπτωση που πάει να ξεκολλήσει ή οτιδήποτε. Το βάζουμε στην άκρη. Μετά, για να κολλήσω τα σύννεφα στο ταβάνι, πήρα αυτή την κόλλα, την Ambroxol. Τώρα αυτό είναι βενζινόκολλα σε spray bubble. Λογικά, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Οπότε με αυτήν εδώ την κόλλα θα ψεκάζω πάνω στα φουντάκια slash συννεφάκια, θα το κολλάω πάνω, θα μένει εκεί πέρα και θα συνεχίζω. Okay? Οπότε πήρα 3 spray των 400 ml και ελπίζω να φτάνουν. Τώρα ο χώρο που θα βάλω είναι 10 τετραγωνικά για να υπολογίσει και εσύ ανάλογα στο δικό σου ό,τι μα περισσέψει. Και για τα σύννεφά μα έχω πάρει όχι μία αλλά δύο συσκευασίε υποαλλεργικού, ανατομικού, ορθοπαιδικού. Γεμίσματος μαξιλαριών και κουκλιών από το Amazon το γερμανικό. Λοιπόν, αυτό είναι 100% πολυεστέρας. Λέει ότι πλένεται κιόλας και στο πλυντήριο, γι' αυτό είναι και για γέμιση μαξιλάρια και αυτά. Πήρα μια αρκετά καλή ποιότητα. Τώρα, αυτό εδώ πέρα, άμα δεν θες να κάνεις παραγγελία από το Amazon το γερμανικό, αν και ήταν πολύ πιο οικονομικό για την Ελλάδα που είδα, μπορείς πιθανόν να το βρεις σε ήδη ραπτική τοπικά, άμα θες να βγεις στη γύρα για να βρεις αυτά τα προϊόντα. Αλλά εγώ διάλεξα το συγκεκριμένο γιατί έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε ανάλογα do it yourself projects για να φτιάχνουν αυτό, οπότε πήγα στα σταδαράκια. Για το φωτισμό του project μας θα χρησιμοποιήσω όχι μία αλλά δύο λεντοτενίες της Govee. Πρόσεξε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε λεντοτενία θες. Αλλά αυτό εδώ είναι που παίζει τεράστια σημασία. RGB λεντοτενία, red, green, blue, ωραία και καλά, έχει όλα τα χρωματάκια, αλλά αυτό εδώ κάνει διαφορά και θα σου εξηγήσω τώρα γιατί. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει το IC στο τέλος? Ότι έχουμε πλήρη έλεγχο και παραμετροποίηση της ταινίας μας. Θέλω αυτό να είναι μοβ, αυτό να είναι μπλε, αυτό να είναι κόκκινο, αυτό να είναι πράσινο, αυτό πορτοκαλί, ξανά μοβ. Ή μπορείς να πεις, εγώ θέλω να αναμοσβήνουν αυτά, αυτά να είναι σβηστά, αυτά εδώ πέρα να αναμοσβήνουν σε διαφορετικό ρυθμό και πάει λέγοντας. Τώρα μεταξύ μας και κατά ψέματα, από τη στιγμή που θα μπει σε μια τόσο μεγάλη διαδικασία για να πας να φτιάξεις όλο αυτό το φοβερό το effect, δεν νομίζω να αποφασίσεις τον άλλο μήνα, ξέρω εγώ, α, θα το βγάλω να βάλω κάτι διαφορετικό. Οπότε από τη στιγμή που αυτές οι ταινίες θα μείνουν μόνιμα εκεί πέρα, εντάξει, θέλεις να έχεις όσο μεγαλύτερη παραμετροποίηση γίνεται. Φυσικά μπορείς να πάρεις μια απλή SMD50-50 πολύχρωμη λεντοτενία, να το βάλεις εκεί πέρα, να κάνει τα rainbow effect που πάει, βέβαια προχωράνε τα χρωματάκια εκεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί το τελικό αποτέλεσμα αυτών εδώ των λεντοτενιών με το άλλο. Τώρα, για την Govee, μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε IC λεντοτενία θες. Απλά εγώ τώρα, επειδή έχω ήδη αρκετά πράγματα της Govee, όπως έχω και τις λάμπες, όπως έχω και αυτό εδώ πέρα το φοβερό, μπαίνουν όλα στο ίδιο πρόγραμμα, δεν έχω ένα πρόβλημα με Alexa, με Amazon και θα παίξω μπαλίτσα από εκεί. Okay? Οπότε αυτά με την εισαγωγή και πάμε να τα βάλουμε. Και μετά από μερικές ώρες ταλαιπωρίας, νεύρων και απελπισίας ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Αλλά πρώτα να πω αυτό. Όταν είναι να κάνεις ένα do it yourself project, το α και το ω είναι η έρευνα που θα κάνεις από πριν. Να μην βρεθείς κάποια στιγμή εκεί που έχεις παταλήσει μία-δύο ώρες με ένα μισοτελειωμένο αποτέλεσμα όπως κατέληξα εγώ. Και γι' αυτό στην αρχή του βίντεο και πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, σου είπα: έχω φέρει εγώ αυτά τα πράγματα, κάτσε να δούμε πού θα χρειαστούμε παραπάνω ή λιγότερα, εντάξει. Οπότε πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το πιο εύκολο πράγμα στη δημιουργία των μαγικών συννέφων ήταν να κολλήσω τη λεντοτενία στο ταβάνι. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω την έξτρα 3M ταινία. Δεν χρειάστηκε να πάω να βάλω συνδετήρες. Δεν χρειάστηκε να πάω να κολλήσω ένα χαρτί και να βάλω πάνω τη λεντοτενία. Ακόμα και στο σαγρέ μου το ταβάνι, η ταινία μπήκε μια χαρά.
φορά. Εν τω μεταξύ, επειδή έβαζα εγώ την ταινία, όταν ήρθε ο Μπάμπης, μετά λέει: ω, θα ξεκολλήσει, θα κάνει, θα δείξει. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο προϊόν και είναι λογικό. Και πήγαινε σε μερικά μέρη που πίστευε ότι θα υπάρχει θέμα, δηλαδή εκεί που έκανα εγώ μεγάλες γωνίες με την ταινία για να πιάσω όλο το ταβάνι. Οπότε η ταινία δεν ήταν τέρμα οριζόντια, αλλά έκανε μία κάθετο, τέλος πάντων, που πήγαινε ευθεία. Και τσάκιζα, το πήγαινα εγώ αριστερά και σε εκείνα τα σημεία ήθελε να βάλει λίγη ταινία συσκευασίας. Οκ, okay, διάφανη ταινία είναι, αλλά δεν χρειάστηκε πραγματικά καθόλου. Τι βλέπεις εδώ πέρα στο ταβάνι, πάνω λέει το ταινίες εδώ, χαμός και από εδώ και από εδώ και από εδώ. Ο Μπάμπης εκεί πέρα, ναι. Είναι έξτρα παρανοϊκό και βάζει έξτρα ταινία για κάποιο λόγο. Και είναι αυτό που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο που μπορείς να πατήσεις εδώ πάνω δεξιά. Η ταινία σε τέτοια προϊόντα παίζει τεράστιο ρόλο. Οπότε σου βάζω τώρα και ένα κλιπάκι που έβαζα την ταινία για να καταλάβεις περίπου πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Μια χαρά είσαι εκεί. Λοιπόν, και βγάζω τώρα αυτήν εδώ την ασφάλεια. Ωραία. Ξετυλίγω την ταινία. Και είμαι έτοιμος. Αρχίζω να κολλάω, άμα δεν ανοίξεις σκάλα και το σκοτωθώ. Να ξέρω εδώ. Α, ωραία. Αυτό εδώ θα μου βοηθήσει λίγο εδώ με την κατάσταση. Ξεκολλάω. Λοιπόν, δεν θέλω να το βάλω περιμετρικά. Θα κάνω έτσι λίγο πιο αφηρημένα σχέδια. Αν και μπορώ να κάνω εδώ, ας πούμε, μια καμπύλη. Γιατί τα 5 μέτρα θεωρητικά είναι μια χαρά, αφού το δωμάτιο είναι 3x3 κάτι. Αλλά, ωραία κολλάκι στο ταβάνι, μια χαρά. Αλλά θέλω να κάνω και μερικές καμπύλες εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχω αυτό το φωτιστικό ροφής εδώ πέρα, από τη μια μεριά θα παίξω αποκλειστικά με τις δύο ταινίες και από την άλλη με τις άλλες. Τώρα που το βλέπω, μπορεί να με έφτανε και μία δεκάμετρη. Απλά το όσο περισσότερα λεντάκια έχεις, τόσο καλύτερο είναι το εφέ. Οπότε συνεχίζω εδώ πέρα. Κομπλέ. Γαμώ τον Μπάμπη. Πήγε και με το βάλε εκεί το καφέ πάλι. Πάτσα και το μάστερ. Γάμο το σπίτι μου. Τι κάνεις μόνο, σε εκείνες τις φορές. Πήγα να σκοτωθώ, μαλάκα. Πατάω πάνω στην καρέκλα για να φτάσω εδώ και δεν την είχα κλειδώσει και μου κάνει έτσι. Και έκανα σέρφ εγώ. Να σταθώ, μη σκοτωθώ εδώ πέρα. Πάτσα τα μάνστερ τη πουτάνα έγινε. Ενώ με την τοποθέτηση τη λεπτοτενία πήγανε όλα άψογα και η μόνη ταλαιπωρία που είχα ήταν επειδή το δωμάτιό μου είναι γεμάτο από ό,τι είδε με πράγματα. Έπρεπε να κάνω ακροβατικά ή να κουνάω τη σκάλα και τα γραφεία και πέσανε και πράγματα, καφέδε, μάνστερ. Κάτω έγινε ένα μικρό χαμό.
Τα δύσκολα ήρθανε με την τοποθέτηση των συννέφων. Τώρα, κάτω στην περιγραφή θα σου λέω αναλυτικά τι χρειάζεσαι για αυτό το Do It Yourself Project, αλλά για μένα η τέλεια αναλογία συννέφων με τετραγωνικά είναι 1 κιλό σύννεφα για 2,5 τετραγωνικά, οκ. Okay? Οπότε για το δικό μου το δωμάτιο που ήταν 10 τετραγωνικά θα χρειαζόμουν 4 κιλά. Εγώ είχα 2. Οπότε κατάλαβες περίπου τι έγινε, έτσι. Καλύψαμε μια χαρά το μισό δωμάτιο και μετά τέλος. Ναι, στο τέλος που είδαμε ότι μας τέλειωνε, τα κάναμε λίγο πιο αραιά, πιο μικρά, κερδίσαμε λίγα τετραγωνικά, αλλά για μένα η τέλεια αναλογία είναι αυτή. 1 κιλό σύννεφα, 2,5 τετραγωνικά. Οκ, okay, οπότε υπολογίζεις. Στα 10 θέλεις 4, στα 20 θέλεις 8 και πάει λέγοντας. Να είναι και πλούσιο το συννεφάκι, να είναι έτσι μπαμπάτσικο, οκ. Okay? Και μιας και μιλάμε για αναλογίες, θα σου πω ότι για κάθε 1 κιλό συννέφων θα χρειαστείς και ένα τέτοιο μπουκαλάκι σπρέι σε κόλλα των 400 ml, οκ. Okay? Δεν είναι ανάγκη να πάρεις το πανάκριβο της 3M που κάνει, ξέρω εγώ, 18 ευρώ το ένα επειδή το βάζεις και το ξανατοποθετείς και λέει κάτι περίεργα. Αυτά εδώ τα φθηνά που υπάρχουν σε οποιοδήποτε χρωματοπολείο στην περιοχή σου ήταν μια χαρά και μας βόλεψε. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είσαι πάνω σε μια σκάλα, είσαι πάνω σε ένα έπιπλο, ψεκάζεις τον αέρα από ψηλά, ωραία θα πάει στα συννεφάκια, θα το κολλήσεις ωραία και καλά, αλλά δεν θα πάει μόνο στα συννεφάκια, θα βγει κόλλα και λίγο πιο αριστερά και λίγο πιο δεξιά, γιατί αυτά εδώ τα σπρέι δεν πετάνε απλά συννεφεία, πετάνε έτσι ρε φίλε για να πιάσουν μεγαλύτερη επιφάνεια υποτίθεται. Οπότε, πέφτει και η κόλλα και λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είσαι εσύ ψηλά που θα σκάσει κόλλα. Πάνω στο πληκτρολογιό σου, πάνω στο ποντίκι σου, πάνω στο γραφείο σου, πάνω στο πορτοφόλι σου, πάνω στην οθόνη του τάμπλετ σου, πάνω στην οθόνη του κινητού σου και θα τα κάνει όλα σκατά. Αλλά δεν τελειώσαμε μόνο εκεί. Όπως κρατάς εσύ το φουντάκι και θα πέσει κόλλα, θα περάσει κόλλα και στο δικό σου χεράκι. Οπότε φίλε μου, το χέρι σου, αν δεν φοράς γάντια, που πρέπει να φοράς γάντια, θα καταντήσει να μοιάζει έτσι. Και μου έλεγε η μάνα μου, κόψε τη μαλακία, θα βγάλεις τρίχες στα χέρια. Ναι. Οπότε τι κρατάμε, φοράμε γαντάκια, το α και το μέγα, γιατί φίλε, πραγματικά, κοίτα εδώ. Πήρα, επειδή είναι βενζινόκολλα και γαλά, πήρα βενζίνη που είχε γυναίκα για τα ρούχα. Έριξα ασετόν, έριξα ισοπροπυλική αλκοόλη. Τα χέρια μου τα έκανα σκατά για να φύγει η κόλλα και ακόμα δεν έχει φύγει τελείως. Δηλαδή σε κάποια σημεία έχω αρκετά. Εδώ πέρα μου έχω κόλλα και προσπαθώ να την τρίψω και να φύγει. Το δωμάτιό μου κολλάει παντού. Κολλάει το laminate, κολλάνε τέτοια. Οπότε, πρώτα γάντια, μετά, άμα είναι να ψεκάσεις μέσα στο δωμάτιο, πολύ καλό εξαιρισμό. Σημαντικότατο αυτό, γιατί αυτά παιδιά δημιουργούν αναθυμιάσεις. Είναι βενζινόκολλα. Θα την ακούσεις κάποια στιγμή. Μπορεί κάποια στιγμή, ειδικά, αν δεν αερίζεται καλά το δωμάτιο, να την ακούσεις και όπως είπα πάνω στη σκάλα, να κάνεις ένα μπαπ και είχαμε. Εντάξει, θα πας εσύ στα συννεφάκια και δεν τα βάλεις το ταβάνι σου. Γάντια, καλό εξαιρισμό. Κάποια προστασία για τα έπιπλά σου, το κρεβάτι, το γραφείο, ό,τι έχεις εκεί πέρα, τις οθόνες, τα κινητά σου και πάει λέγοντας. Πάρε ένα σεντόνι και στρώσε το από πάνω. Πάρε χαρτί συσκευασίας, ξέρω εγώ, και κάλυψε όλο το δωμάτιο. Κάτι για να μην πέφτει κόλλα από ψηλά ή το ιδανικότερο θα ήταν να έχεις μια αρκετά μεγάλη βοήθεια ώστε να σου ψεκάζουν, ξέρω εγώ, έξω στο μπαλκόνι την κόλλα. Και να την κολλάς εσύ απλά από πάνω. Να το πιάνεις έτσι και να το κολλάς. Ο Μπάμπης, το τέλος της διαδικασίας, έκανε μια άλλη μαγιά. Έπαιρνε τα φουντάκια από τα σύννεφα, τα ακούμπαγε κάτω εδώ πέρα τέλος πάντων, τα άπλωνε, πέταγε την κόλλα και μετά το πιάνε και το έκανε έτσι και με τα δύο χέρια και το ανέβαζε. Λοιπόν, πιάνουμε το φουντάκι, πετάμε πάνω στο φουντάκι την κόλλα και μετά το ακουμπάμε. Ο Μπάμπης βάζει και στα δύο σημεία, μακάρι να μας στάσει. Έχω και τη ζωρίζεται και τσούκου τσούκου η γωνία, η πρώτη έχει γίνει. Τώρα, πάω κι εγώ από εκεί να σκαρφαλώσω όπου μπορώ, να βάζουμε ταυτόχρονα να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Και να δούμε. Πάντως, μια χαρά φαίνεται, έτσι. Απλά δεν έχει πει ακόμα η ταινία από πάνω για να δείξει. Λοιπόν, οπότε τα λέμε σε λίγο. Το δωμάτιό μου χωρίζεται στην μέση κατά κάποιον τρόπο με μια πλαφονιέρα τη Xiaomi. Αυτή που σα είχα δείξει παλιότερα με τα στεράκια, με τα Ambilight, ωραία και καλά. Οπότε, αφού είδαμε ότι δεν έχουμε αρκετό υλικό για όλο το ταβάνι, είπαμε θα κάνουμε το μισό. Στο μισό εκείνο το κομμάτι έχει μπει μια λεντοτενία των 10 μέτρων, που όπως είπαμε χωρίζεται σε 5 και 5, και το αποτέλεσμα ήταν άκρος εντυπωσιακό. Φυσικά, στο υπόλοιπο μισό έχουμε κολλήσει και την άλλη λεντοτενία. Και όπως είπαμε όλοι στο βίντεο, στη μέση είναι η πλαφονιέρα μου. Εδώ είναι η δεξιά μεριά που έχουμε βάλει τα συννεφάκια, που φαίνεται πανόμορφο. Και από εδώ είναι η μεριά που δεν έχει τίποτα και η λεπτοτενία είναι ξεβράκωτη. Οπότε ναι, θα περιμένω λίγες μέρες μέχρι να πάρω τα πράγματα για να τη φτιάξω κι αυτή. Και εδώ έρχεται η εφαρμογή της Govee. Σου δίνει τη δυνατότητα να ενοποιήσεις κάποιες συσκευές. Οπότε εγώ έχω βάλει σύννεφα δωμάτιο 2, σύννεφα δωμάτια 1. Και αυτό εδώ πέρα το έχω κάνει ένα γκρουπάκι. Και σε αυτό εδώ το γκρουπάκι μπορώ να έχω τα ίδια εφέ. Απλά το μεγάλο θετικό αυτής της διαδικασίας είναι ότι υπάρχουν πολλά εφέ που φεύγουν, ξέρω εγώ, από μια συγκεκριμένη πηγή από την αρχή, ας πούμε, της λεπτοτενίας, πάνε στο τέλος και ξαναγυρνάνε πίσω ταυτόχρονα ή ανοίγει σαν λουλούδι λεντοτενία, εντάξει. Οπότε, εγώ που έχω κάνει αυτήν εδώ την ενοποίηση, έχω το υπέρτατο εφέ. Παίζει όλο το ταβάνι μου ομοιόμορφα. Με το που θα πατήσω εγώ το εφέ του ουράνιου τόξου, θα ξεκινάνε τα ίδια χρώματα από το ίδιο σημείο και θα καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Θα γυρνάνε τον ίδιο χρόνο και πάει λέγοντας. Οπότε, εκεί είναι που κολλάει και το RGBIC που θέλουμε σε αυτές εδώ πέρα τις λειτουργίες και τους αυτοματισμούς. Κατά τα άλλα, έχουμε και τα εφέ της μουσικής που μπορούν να είναι είτε από το μικρόφωνο του κινητού είτε από τη λεντοτενία πάνω που έχει τον ελεγκτή. Που από τη στιγμή που έχουν μπει και οι δύο ελεγκτές, ο ένας δίπλα στον άλλον που τους κόλλησα στο τοίχο, δεν έχουμε κανένα θέμα, οπότε θα ακούνε το ίδιο και θα δείχνουν. Μετά έχουμε τα χρώματα τα συγκεκριμένα, skims, και μάλιστα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι επειδή είναι καλή λεντοτενία, είναι πολλά τα watts, δεν χρειάζεται καν φως στο δωμάτιο. Δηλαδή, εγώ μόλις την ενεργοποίησα στο άσπρο και στα δύο,
Φίλε, φώτισε το δωμάτιο αντίστοιχα όπως φωτίζει καλή μου η πλαφονιέρα. Λοιπόν, εφέ στα εφέ, do it yourself να το φτιάξει όπως θέλεις. Μπορείς να κάνεις μέχρι και γράμματα με μεγάλη φαντασία. Αλλά ναι, για την εφαρμογή της GoFit τώρα δεν έχει νόημα να σου λέω. Μπορείς να πατήσεις το βίντεο εδώ πάνω δεξιά που σας είχα παρουσιάσει και τα προηγούμενα για να πάρεις μια ιδέα που το έκανα πιο αναλυτικά. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Σωτήρι, άξιζε η ταλαιπωρία, ρε φίλε, ναι. Για εμένα άξιζε και πρόσεξε. Okay, εγώ είδες στο γραφείο μου εδώ πέρα είμαι RGB κάγκουρας. Γουστάρω να έχω LED ταινίες, laser, πάνελ πάνω στους τοίχους να κάνω εφέ, να παίζω με το χρώμα στον υπολογιστή μου, συννεφάκια ιστορίες RGB. Ναι, εγώ είμαι RGB κάγκουρας. Εγώ το γουστάρω, εντάξει. Αλλά σκέφτομαι και αυτό, ότι τον ίδιο φωτισμό με αυτά τα συννεφάκια θα μπορούσα να τον βάλω στο δωμάτιο των παιδιών μου. Γιατί ρε φίλε, μόλις ήρθαν οι μικρές και είδαν όλο αυτό εδώ το εφέ με τα συννεφάκια, ενθουσιάστηκαν. Ω, συννεφάκια, το ταβάνι, ό,τι όμορφο που είναι, θέλω κι εγώ. Οπότε δεν τη γλιτώνω, φίλε. Και μάλλον θα πάω να βάλω τα συννεφάκια και στο δικό του δωμάτιο, αλλά και στο πάνω. Τώρα που μάθαμε και εμείς τα κολπάκια, θα γίνεται πιο εύκολα η επόμενη διαδικασία και η μεθεπόμενη και η μεθεπόμενη και η μεθεπόμενη και πάει λέγοντας. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Κάποιοι λέγανε, ας πούμε, ότι είναι το ιδανικό μέρος για να κάνουν φωλίτσα οι αράχνες. Φίλε, δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κάνω μια πεντόμωση με βιολογικό, μη τοξικό τέτοιο, γιατί έχω και παιδιά και σκυλιά στο σπίτι και δεν μπαίνει ούτε αράχνη, ούτε κατσαρίδα, ούτε τίποτα. Δεν είναι τίποτα, φίλε, 30 ευρώ είναι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Τα δίνεις μια φορά το χρόνο και είσαι κομπλέ και ούτε τέζα να παίρνεις, ούτε τίποτα. Οπότε για εσάς που σας ανησυχεί αυτό, ένα ψεκασματάκι, πείτε και στον τέτοιο, ρίξε και μία στο ταμάνι, έτσι ένα ψιτ. Και είσαι κομπλέ. Και στο λέω γιατί την έκανα τώρα πρόσφατα τη διαδικασία και πήρα και πιστοποιητικό εντομοκτονία. Μήπως υπάρχει κάποιο κίνδυνο πυρκαγιά? Όχι, στη λεπτοτενία δεν σκάει 220 βότ, ξέρω εγώ κατευθείαν όπως σκάει μια λάμπα, σκάει λιγότερο και όλη η δουλειά γίνεται κάτω στον ελεγκτή. Οπότε το τουβλάκι τροφοδοσία είναι σε ξεχωριστό μέρος, εκεί θα απενεβεί ένα καλωδιάκι και θα είναι στον ελεγκτή. Από τη λεπτοτενία δεν θα έχει θέμα. Άμα είσαι καπνιστή, όπως είναι λογικό, δεν θα σου συνιστούσα γιατί από τα ντουμάνια τέλος πάντων θα πάει και θα κυτρινίσει αυτό, εκτός άμα πηγαίνει και εγώ αφαιρεί τουφάκια μετά και πα και κολλά καινούρια φρέσκα. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι, το κόστος. Σωτήρη, πόσο σου βγήκε ρε φίλε σε ένα όλο αυτό το do it yourself? Λοιπόν, βάλε, πες για τα 10 τετραγωνικά, θα χρειαστείς 4 μπουκαλάκια κόλλας, εγώ τα πήρα 5 ευρώ το ένα, οπότε 20 ευρώ σε κόλλες, βάλτε αυτό στην άκρη. Μετά όπως είπαμε θα χρειαστείς για 10 τετραγωνικά πάλι 4 κιλά συννέφων. Τώρα, το Scrooge είναι πανάκριβα. Δηλαδή, έβλεπα κάτι τιμές 8 ευρώ τα 250 γραμμάρια. Ναι, πήγα και έβαλα την καλύτερη ποιότητα εγώ, που είναι υπαλλεργικό, ανατομικό, ορθοπαιδικό και 1002. Το είχα πάρει από το Amazon, μου φαίνεται 10 ευρώ το κιλό. Οπότε, εγώ θα σου πω το link του δικού μου από κάτω. Κάνει και εσύ έρευνα να πας και βρεις κάτι πιο φθηνά. Και πάμε στο πιο ακριβό κομμάτι του do it yourself, την ίδια τη λεντοτενία. Και για άλλη μια φορά θα επιμείνω. Άμα είναι να το πάρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις GoFit, μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε λεντοτενία. Να είναι IC. Να είναι IC. Κάνει τη διαφορά και στα εφεδάκια και σε όλα, ok? Πάρα πολύ φωτεινή ταινία, πάρα πολύ ποιοτική και γι' αυτό είναι και ακριβή. Βέβαια, περιμένω εγώ κουπονάκι. Αν δεν ανέβει σήμερα Κυριακή, δεν με ξέρει τι ώρα έχει πάει. 4 ώρα πήγε. Πρόσεξε τώρα. Επειδή η GoFit με αγαπάει και μου δώσε και super special κουπόνι που δεν υπάρχει φθηνότερη τιμή στον κόσμο για του 200.000 συνδρομητές μου, μου είπε ότι θα μου δώσει και για αυτή τη λεντοτενία και για τις λαμπίτσες της, αλλά και για τα glide εκεί πέρα. Οπότε, άμα δεν μου το δώσει σήμερα Κυριακή, τη Δευτέρα λογικά θα περιμένω καλύτερη τιμή. Οπότε, δέσε στο βίντεο και μην προβεί σε μια αγορά και κρατήσου. Εντάξει. Τώρα, άμα δεν θες να βάλεις GoFit, μπορείς να βάλεις Blitzwolf, ας πούμε, που σου έχω δείξει ξανά τις λεντοτενίες, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε, αλλά άμα μπορείς, κάνε την υπέρβαση να πάρεις IC. Βέβαια, Σωτήρη, άμα βάλω 20 μέτρα λεντοτενία, φίλε, και IC και GoFit και πάρα πολύ καλή και με κουπονάκι να είναι, ανεβαίνει το κόστος αρκετά, ρε φίλε. Για εμένα, σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικών, ναι, θα χρειαζόντουσαν οι δύο ταινίες, γιατί εγώ θέλω να κάνει πολλά εφεδάκια. Τώρα, εσύ μπορεί να τη βγάλεις πολύ πιο οικονομικά άμα πας στο κέντρο του δωματίου, άμα είναι 10 τετραγωνικά και τραβήξεις 5 μέτρα, κάνεις και έτσι υψηλό σπιράλ σχέδια που θα βγάλεις μια χαρά αποτέλεσμα. Απλά δεν θα βγάλεις το ίδιο με το δικό μου, εντάξει. Οπότε ναι, μπορείς να τη βγάλεις πιο οικονομικά, μπορείς να βάλεις SMD 50-50 ταινία, να μην χρειάζεται να το ανάβεις μόνο σε άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, να κάνει τα βασικά τα σχεδιάκια. Λύσεις υπάρχουν, αλλά επειδή είναι κάτι που θα το κάνεις μια φορά και θα μείνει εκεί πάνω για πολλά χρόνια, γνώμη μου θα ήταν να πάρεις ό,τι πιο ποιοτικό, πιο φωτεινό και όσο πιο παραμετροποιήσιμο γίνεται. Okay? Εσύ κρίνεις και αποφασίζεις, απλά εγώ σου λέω τη γνώμη μου, εντάξει. Οπότε anyway, αυτά από εμένα. Από Δευτέρα εγώ θα πάω να πάρω άλλο ένα μπουκαλάκι κόλλας και θα πάρω άλλα 2 κιλά από αυτό το μαγικό το σύννεφο, να το κολλήσω το ταβάνι μου, να τελειώσει εκεί πέρα και μετά αυτή τη διαδικασία θα την κάνω και στο πάνω στούντιο. Ελπίζω να βοήθησα, να μην επαναλάβετε τα δικά μου λάθη και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Και μου έλεγε η μάνα μου, κόψε τη μαλακία, θα βγάλεις τρίχες στα χέρια. Ναι. Α! 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 Αφού ρε μαλάκα είσαι 3M το ελεγκτής, γιατί δεν το κόλλα τον τύπο, τον ελεγκτή. Το κολλήσουμε ρε. Τώρα πρέπει να βγάλω τους άλλους τροφοδοτικά. Πάτσα και το μάνστερ, γάμο το σπίτι μου. Τι κάνεις μου να ξεκινήσεις τις φορείες? Πήγα να σκοτωθώ μαλάκα. Πατάω πάνω στην καρέκλα για να φτάσω εδώ και δεν την είχα κλειδώσει και μου κάνει έτσι.
Και έκανα σερφ εγώ. Να σταθώ μη σκοτωθώ εδώ πέρα. Πάτσα τα μάνστερ τη πουτάνα έγινε.